Εδώ είμαστε. Και έχουμε βάλει τον καυστήρα στη θέση service. 9 στους 10 καυστήρες έχουν μια συγκεκριμένη θέση που μπορεί ο μάστορας να βάλει τον καυστήρα στη θέση service χωρίς να κάθεται κάτω, να μπορεί να δουλέψει. Ο καυστήρας έχει καθαριστεί, έχει γίνει γάλα, έχει αλλαχτεί το μπεκάκι του, καινούριο πάντα. Έχουμε κουμπώσει το μανόμετρο πάνω, το οποίο μανόμετρο κάναμε και μια πατεντούλα. Γιάννη, δείξε λίγο την πατέντα που κάναμε. Βάλαμε ένα ταφάκι εδώ πέρα, βάλαμε και ένα εξαεριστικό, ούτως ώστε όταν το σύστημα είναι μονοσωλήνιο, αντί να κάνεις οτιδήποτε, ο μάστορας μπορεί άνετα από εκεί, από το εξαεριστικό, να κάνει εξαέρωση την αντλία. Εδώ πέρα έχουμε βάλει και το φιλτράκι μας. Έχουμε κάνει και ένα, ας το πούμε, μίνι επιστρεφόμενα. Κανονικά τα επιστρεφόμενα πρέπει να πέσουν μέσα στη δεξαμενή, αλλά επειδή ο τείχος εδώ πέρα είναι όλος μπετό και δεν μπορούμε να ανοίξουμε τώρα δεύτερη τρύπα, κάναμε ένα μίνι μπας εδώ πέρα, μίνι bypass. Φέραμε τις σωλήνες μας εδώ, βάλαμε δύο βανάκια εδώ πέρα, ούτως ώστε να κλείνουμε τα πετρέλαια, να μπορούμε να κάνουμε τη συντήρησή μας. Βάλαμε ένα φίλτρο πετρελαίου το οποίο έχει δεκάρα βίδα πάνω για να κάνεις εξαέρωση άμα θες, άμα μείνει ο πελάτης από πετρέλαιο δηλαδή, που συμβαίνει συχνά. Βάλαμε και τον μπαρόμετρό μας πάνω, να μετρήσουμε αντλίες και είμαστε έτοιμοι. Έτσι, Μαστρογιάννη, παίρνα την μπούκα. Το ποια μπούκα, μωρέ, από την άνελο, το διασκορπιστή, μαζί με τις σακίδες. Έχουμε και το φανταστικό μας μπριγκόν, φανταστικό μου μάλλον, γιατί είναι δικό μου. Είπαμε ότι είμαι της παλιάς σχολής εγώ. Ο Γιάννης τώρα μαζεύει λεφτά να πάρει το δικό του ψηφιακό ηλεκτρονικό αναλυτή καυσα αερίων. Την τύφλα του τη μαύρη να μετράει κι αυτός, ο άσχετος. Έτσι. Εδώ έχουμε ένα ωραίο εργαλείο, πολύ πρακτικό. Ένα λέιζερ. Μετράει θερμοκρασίες. Τάκ, πατάς εδώ πέρα και σου λέει θερμοκρασία. Μ' άρεσε αυτό. Εδώ έχουμε το πυρόμετρο. Εδώ έχουμε ένα ωραίο εργαλείο που μετράει διαρροές. Θα το δούμε μετά. Και εδώ βάλαμε και το φανταστικό μας θερμοστάτη κυκλοφορητού. Κατήργησα τον θερμοστάτη επαφής που είχε και έβαλα πάνω στον πίνακα ένα θερμοστάτη ευαπτιζόμενο αποστάσεως κυκλοφορητού, μπορεί να γίνει και για κυκλοφορητή και για καυστήρα. Και είναι όλα εδώ πέρα όμορφα νοικοκυρεμένα. Τι λέει? Η θέση της μπούκας μαζί με τον καυστήρα, με τις ακίδες μάλλον, δεν είναι πάντα η πάνω μεριά. Στο συγκεκριμένο τον Ολύμπ, τα προσπέκτους μας λένε ότι η θέση από τις ακίδες είναι σε αυτό το σημείο, στα δίπλα και κάτι μοίρες, δεν θυμάμαι τώρα, προς τα κάτω. Για λίγο, Γιάννη. Έτσι, είμαστε έτοιμοι. Είναι σε θέση service αυτή τη στιγμή ο καυστήρας. Πολύ ωραίο καυστηράκι, τον αγαπώ πολύ. Είναι από τους αγαπημένους μου. Μεσατρόνικ εγκεφαλάκι, με σάντε καντλία, με υδραυλικό κλαπεδάκι. Είναι ένα καυστηράκι από τα αγαπημένα μου. Έλα, Γιάννη.